Σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Παρόλο που η βιβλιοθήκη της πόλης μας δεν διαθέτει μια ειδική αίθουσα για να φιλοξενεί εκδηλώσεις, επιχειρούμε την απόψινή μας παρουσίαση εδώ στον χώρο του βιβλιοστασίου, κάτω από το βλέμμα του Ιδρυτή της Βιβλιοθήκης και εθνικού μας ευεργέτη Δημητρίου Παπαχαραλάμπους. Ζητάμε προκαταβολικά την κατανόησή σας για την έλλειψη άνεσης. Ελπίζουμε να σας αποζημιώσουμε με την ατμόσφαιρα ποιοτικού λόγου και μουσικής που θα σας προσφέρουμε. Οι στίχοι της ποιητικής συλλογής της Χρύσας Τσαρούχη θα μας δώσουν το ερέθισμα για να βάλουμε λίγη πίεση στη ζωή μας. Για την πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης συνεργάστηκαν εθελοντικά και αφιλοκερδώς 9 άτομα. Παρακάτω. Οι φιλόλογοι Γιώργος Λαορδέκης και Κώστας Δημόπουλος που θα παρουσιάσουν την ποιητική συλλογή. Για την απαγγελία των ποιημάτων προσφέρθηκαν ο ηθοποιός Γιώργος Κατσάβας, η κυρία Σοφία Μάνιου και Κατερίνα Παπαδημητρίου και από ένα ποίημα θα απαγγείλουν οι μαθήτρες του Β' Λυκείου Ναυπάρτου, Νικόλ Σουλτανίδη, Αμαλία Φραγκούλη και Εύη Κλιτσίκα. Τη μουσική συνοδεία στα ποίηματα επιμελήθηκε η μουσικός κυρία Ζιζή Κορκοτζέλο. Η εθελοντική αυτή προσφορά τους τιμά όλους και η βιβλιοθήκη τους ευχαριστεί ιδιαίτερα. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον χορηγό, τους αδελφούς Πολύκαρπου Κυρίτσι, αντιπροσώπους της εταιρείας αυτοκινήτων Opel, που με τη βοήθειά τους καλύψαμε τα έξοδα της απόψινής εκδήλωσης, όπως έκδοση αφίσας, προσκλήσεων και ηχητική κάλυψη. Ευχαριστώ και τον κύριο Γιάννη Αρτινόπουλο, ζωγράφο, που μας δάνεισε 5 πίνακες για να δώσουν λίγο χρώμα στον χώρο. Τώρα θα διαβάσω ένα μικρό βιογραφικό της ποιήτριας. Η Χρύσα Τσαρούχη κατάγεται από την πλευρά του πατέρα της, Γιάννη Τσαρούχη, από την Βομβοκού. Έχει όμως γεννηθεί στην Κομωδινή, από όπου κατάγεται η μητέρα της, αλλά δεν έχει ζήσει ούτε στη μία ούτε στην άλλη πατρίδα της μόνιμα. Όπως αναφέρει η ίδια στο βιογραφικό της σημείωμα, γεννήθηκε στην Κομωδινή όταν στα πεζοδρόμια της πόλης άφησαν ακόμη βυσσινιές. Μεγάλωσε παίζοντας σε διάφορες πόλεις της χώρας όταν υπήρχαν ακόμη γειτονιές και σπούδασε φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή της Αθήνας όταν δοξάζονταν ακόμη συντροφιές. Διορίστηκε και διδάσκει σε λύκειο της Αθήνας, αγωνιώντας ακόμη πλάι σε εφηβικές καρδίες. Στην Άφα του έρχεται από παιδί και της έχει ιδιαίτερη δυναμία γιατί είναι η πόλη των παιδικών της καλοκαιριών και παρακολουθεί συνεχώς την σταδιακή εξέλιξη της πόλης στο πέρασμα του χρόνου. Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης θα περιλαμβάνει δύο εισηγήσεις. Στη συνέχεια θα γίνει απαγγελία ποιημάτων. Η διάρκεια της εκδήλωσης δεν θα περάσει τη μία ώρα. Παρακαλώ μην διακόπετε με χειροκροτήματα, γιατί θα είναι και μουσική στο τέλος. Και καλούμε τον κύριο στο βήμα, τον κύριο Γιώργο Λαορδέκη, να αρχίσει την παρουσίαση. Δεν νομίζω ότι ένας φιλόλογος μπορεί να πραγματεύεται ως ειδικός κάθε θέμα με το οποίο ασχολείται αυτός ο τομέας γνώσεων, της κλασικής γραμματείας, της νέας ελληνικής λογοτεχνίας, της γλώσσας, της ιστορίας, της ψυχολογίας και διάφορων άλλων αντικειμένων που διδάσκονται στις φιλοσοφικές σχολές της χώρας μας. Γι' αυτό δεν θεωρώ ότι είμαι ειδικός για την παρουσίαση μιας ποιητικής συλλογής. Ένας από τους λόγους που με έκαναν να δεχθώ την τιμητική πρόσκληση του Διευθυντή της Βιβλιοθήκης κ. Χαλάτση είναι γιατί πιστεύω ότι οι εκδηλώσεις που συντελούν στην πνευματική ανάταση της τοπικής κοινωνίας μας πρέπει να ενθαρρύνονται με τη συμμετοχή όσων κατανοούν τη σημασία τους. Ο άλλος λόγος που με έκανε να υπερνικήσω κάποιους αρχικούς δισταγμούς λόγω σχετικής αναρμοδιότητας είναι η ποιότητα του έργου της κυρίας Χρύσας Τσαρούχη. Γιατί θέλω να δηλώσω ευθύς εξ αρχής ότι θεωρώ την ποίησή της αξιόλογη. Ως αναγνώστης της ποιητικής συλλογής της λοιπόν, θα διατυπώσω μερικά σχόλια για αυτήν, έτσι ώστε να μην φανεί όπως γίνεται συχνά η παρουσίασή της, γενικόλογη και αόριστη. Η ποίηση της κυρίας Χρύσας Τσαρούχη είναι καταρχάς προσωπική, με την έννοια ότι εκφράζει κυρίως συναισθήματα και σκέψεις ενός προσώπου
που μπορεί να ταυτίζονται εν μέρη μόνο, αλλά και να διαφοροποιούνται από αυτές ενός μικρότερου ή μεγαλύτερου κοινωνικού συνόλου. Οι διαψεύσεις τις οποίες θέτει σε διάταξη και εκθέτει η ποιήτρια αφορούν κατά κανόνα το πρόσωπό της. Στις προσωπικές περιπτώσεις της ποιήτριας, ωστόσο, μπορεί ο αναγνώστης να βρει μερικές φορές ανάλογες δικές του. Πόσοι δεν θα έβρισκαν κοινή, παραδείγματος χάρη, τη διάθεση για εξαφάνιση του εγώ στον έρωτα ή την απογοήτευση για το χωρισμό, όπως παρουσιάζεται στην ατελή διαίρεση. Από το αδιάρρηκτο εμείς στο ηπείως διαρριγμένο εγώ και εσύ. Από το εγώ και εσύ στο βιαίως αποκομμένο εγώ και στο αντίπαλο εσύ. Και από εκεί στο απειλητικό αυτός και στο δυσίωνο αυτή. Κι ύστερα, σπασμένο κλαδάκι εγώ και εσύ τι. Και πολύ περισσότεροι ασφαλώς θα έβρισκαν κοινά βιώματα σε ποίηματα όπως το συνδετηράκι ή θα διαπίστωναν ότι ανταποκρίνονται σε παρεμφερείς δικούς τους οι προβληματισμοί της ποιήτριας όταν διαπιστώνει την περιορισμένη εμβέλεια της δράσης του ανθρώπου στο φευγαλαίο πέρασμά από τη γη που διαρκεί όσο το τικ από το τακ. Και εγώ που φανταζόμουν ότι διατρέχω τους αιώνες να διαγράφω μια τόσο μεγάλη απόσταση όσο απέχει το τικ από το τακ. Η κίνησή μου είναι αυτή του εκκρεμούς και τόση από το τικ ως το τακ. Σε κάποιες περιπτώσεις βέβαια η σκέψη είναι αρκετά υποκειμενική για να είναι αδιαμφισβήτητα κατανοητή από όλους. Αν τη μία αντιστρεπτή απώλεια, χρόνο που περνά την ονομάζω, και τη διάταξη των διαψεύσεων πραγματικότητα και αλήθεια, δεν είναι τόσο γιατί αργώ να καταλάβω, όσο που δεν αντέχω να παραδεχτώ. Γενικά πάντως, αν και προσωπική, η ποίηση της κυρίας Σαρούχη, επειδή είναι πηγαία και αυθεντική, μπορεί να θεωρηθεί ότι εκφράζει σε αρκετές περιπτώσεις σκέψεις και συναισθήματα πολλών ανθρώπων. Παρά την υποκειμενικότητά της όμως, η ποίηση της κυρίας Χρύσας Σαρούχη έχει μια πολυφωνία που μαρτυρεί δημιουργό με διάφορα ενδιαφέροντα. Στην πρώτη ενότητα, με τον τίτλο «Ο χρόνος ως μνήμη, ως ζωή, ως προσμονή», είναι εμφανής μια τάση για φιλοσοφικό στοχασμό, ο οποίος μπορεί να είναι τόσο βαθύς, ώστε να μην είναι πάντα εύκολο να τον παρακολουθήσει ο αναγνώστης. Η εμβρύθια της σκέψης δεν κάνει ωστόσο τις συνθέσεις αυτής της ενότητας λιγότερο ποιητικές. Τα ποιήματα αυτά αναφέρονται στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να βιώσει ο άνθρωπος την κάθε χρονική βαθμίδα, ως μνήμη, το παρελθόν, ως ζωή, το παρόν, και ως προσμονή, το μέλλον. Στη δεύτερη ενότητα που τυπλοφορείται η αρχή της απροσδιοριστίας στην ερωτική διαλεκτική, διαγράφονται τα βιώματα ενός ανθρώπου που γυρεύει την ολοκλήρωσή του στη συνάντησή του με ένα άλλο πρόσωπο, αλλά οι προσδοκίες του, όπως συμβαίνει συχνά, διαψεύδονται. Στην τρίτη ενότητα, με τον τίτλο «Οι μαγικές δυναμικές των λέξεων και η αισθητική κομψότητα της σχετικότητας», η ποιήτρια διαρευνά το ρόλο που παίζουν οι λέξεις στη σύνθεση ενός ποίηματος, αλλά και στη γνώση του κόσμου και του εαυτού μας. Συγχρόνως αναγνωρίζει τα όρια μέσα στα οποία εκτείνονται. Στην ίδια ενότητα δείχνει πόσο αναγκαία είναι η συνύπαρξη του λόγου με τον αντίλογο για την αντικειμενική παρουσίαση της πραγματικότητας. Στα ποίηματα της τέταρτης ενότητας που τυπλοφορούνται 7 ποίηματα για μια σοφίτα, ένα κούμαρο και μια επανόρθωση, με μια διάταξη ίσως προθύστερη εν σχέση με τη δεύτερη ενότητα, αποθησαυρίζονται οι ευτυχισμένες ενθυμίσεις από έναν έρωτα που διατηρεί ακόμα τη φλόγα του. Άξια λόγου είναι επίσης η ποιητική της κυρίας Χρύσας, ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο αντιλαμβάνει η ποιήτρια τη λειτουργία της ποιήσης και η τεχνική που χρησιμοποιεί για να πετύχει τους στόχους της. Την ποίηση σε ένα ποίημά της φαίνεται να την αντιλαμβάνεται ως μια χειμερική επιδίωξη του ονείρου που αφορά μόνο μερικούς αισθαντικούς οδηπόρους της ζωής. Και εξασφαλίζω αυταπάτες, δημιουργώ κόσμους, συστήματα, πολιτισμού. Εν έχουμε σοφθαλμαπάτες, αλλά αν δεν είσαι Δον Κιχώτης, Σαλτιμπάνκος, ποιητής,
στου κόσμου τα βαρέα και ανθυγινά, πώς να συγκαλύψεις ματαιότητα. Διαφορετικά εν τούτης την αντιλαμβάνεται ο Όμηνος, ο οποίος εντάσσει τον ποιητή στους δημιουργούς, σε αυτούς δηλαδή που επικελούν ένα έργο κοινοφελές, όπως ο θρησκευτικός λειτουργός, ο γιατρός ή ο ξυλουργός. Απαντώντας τον Αντίνο που του ζήτησε το λόγο γιατί έφερε στην πόλη το ζητιάνο Οδυσσέα, ο Εύμεος λέει: «Ποιος καλεί έναν ξένο από άλλο μέρος ή μη τον ή δημιοεργεί έαση, μάντιν ή ιητήρα κακών ή τέκτονα δούρων ή και θέσπιν αηδών ο κεν τέρπισιν αηδών, εκτός αν είναι από εκείνους που κάνουν δημόσια δουλειά. Πρόκειται δηλαδή για μάντι, είτε γιατρό ή μαραγκό, είτε θεόπνευστο αηδό που με το τραγούδι του μας δίνει χαρά». Αυτήν την αντίληψη πλησιάζει κάπως και η Χρύσα όταν γράφει: «Και αφού η ποίηση μας έμαθε πώς και γιατί να πονούμε, καιρός πια να μας μάθει και πώς και γιατί να χαρούμε, οφείλει κάποτε και αυτή μια επανόρθωση». Πολύ ενδιαφέρουσα είναι η τάση της να συνδιαλέγεται με μεγάλες πνευματικές προσωπικότητες του παρελθόντος. Με τους αρχαίους φαίνεται γενικά να συμφωνεί. Ο Ηράκλητος, ο Σωκράτης και ο Πρωταγόρας ο Σοφιστής, με τρεις φράσεις μόνο και τόσο νωρίς. Απέναντι σε νεότερους διατηρεί μια αξιοσημείωτη ανεξαρτησία σκέψης. Γράφει ο Ελίδης: «Θεέ μου πόσο μπλε ξοδεύεις για να μη σε βλέπουμε». Και η Χρύσα: «Θεέ μου, όσο γαλάζιο κι αν ξοδεύσεις, στο λέω, δεν θα παρηγορηθούμε πουδενή για τη μικρή μαύρη πινελιά που σου ξέφυγε». Η επαγγελματική αναστροφή της ποιήτριας με τα σημαντικότερα έργα της αρχαίας και της νέας ελληνικής λογοτεχνίας, αλλά και η προφανής προσωπική της ευαισθησία για τη γλώσσα, της δίνουν τη δυνατότητα να επιτυγχάνει μια έκφραση που τη χαρακτηρίζει η ακρίβεια και ο πλούτος, καθώς χρησιμοποιεί άφοβα λέξεις και φράσεις από διάφορες μορφές της γλώσσας. Το επίτευγμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό αν λάβουμε υπόψη μας ότι αυτή είναι η πρώτη της συλλογή. Η έκφρασή της είναι λυτή, γι' αυτό και τα ποιήματά της είναι συνήθως ολιγόστιχα. Σπανιότερα είναι λίγο μεγαλύτερα σε έκταση από μια σελίδα, αλλά έχουν πάντα την ίδια αυστηρή δομή. Η έκδοση προβάλλει αξιώσεις υψηλής αισθητικής, τόσο για τον μελετημένο σχεδιασμό και την εκτύπωση της ύλης, όσο και για την πρωτότυπη και δημιουργική εικονογράφηση. Από τα σχέδια του κυρίου Βασίλη Προκόπου, μερικά μπορούν να εκλειφθούν ως σχόλια στα αντίστοιχα ποίηματα, αλλά είναι μάλλον δυσερμήνευτα. Εν τέλει, η πρώτη εμφάνιση της Χρύσας στα γράμματα είναι ελπιδοφόρα. Περιμένουμε με ενδιαφέρον τη συνέχεια. Ουχή με τίτλο «Διάταξη διαψεύσεων». Τα ποίηματά της συμπεριλαμβάνονται σαν να καλέσει το βιβλίο των εκδόσεων Κορτζής με σχέδια που φιλοτέχνησε ο ζωγράφος Βασίλης Προκόπος. Παρούσα εκείνο το πρωινό ήταν και η ποιήτρια φιλόλογος. Εδώ και πολλά χρόνια διδάσκει φιλολογικά μαθήματα σε λύκεια της Αθήνας. Ήδη το προηγούμενο βράδυ είχα διαβάσει τη συλλογή της και περίμενα να συναντήσω την ενδιαφέρουσα συνάδελφό μου, γιατί πάντοτε ο ποιητικός λόγος τονούσε την ψυχή μου και με στήριζε. Γνωριστήκαμε και συζητήσαμε για την εκπαίδευση αλλά και για τα ποιήματα σε οικείο τόνο. Ας μιλήσουμε όμως τα ποιήματα. Ξεκινώντας την παρουσίαση της συλλογής της, στέκομαι αρχικά στον τίτλο της. Διάταξη διαψεύσεων. Αλλά υπόκειται σε μια διαρκή μεταβολή που μπορεί να επιφέρει τη διάψευση του μέχρι πρότινος αδιάψευστου. Η ζωή παρουσιάζεται σαν μια έκρηξη χιλιάδων δυνατοτήτων όπου όλα μπορούν να διαψευστούν. Ο άνθρωπος μπορεί να προσεγγίσει την αλήθεια χωρίς να είναι σίγουρο ότι μπορεί και να την κατακτήσει ασφαλώς. Και δουλεύουμε πια με τόση μαεστρία το προσωρινό που και οι ίδιοι το νομίζουμε μόνοι μου, η υψηλή τέχνη. Τα ποίηματά της είναι με λέξεις παλαιάς τεχνολογίας όπως αναφέρει και η ίδια.
Η γλώσσα της με λεξιλόγια από την καθημερινότητα διανθίζεται σε αρκετά σημεία και συμπλέκεται με λογιότερους τύπους και αρχαιοπρεπείς. Ως προς τα θέματα που την απασχολούν, η συλλογή είναι δομημένη σε 4 ενότητες. Στην πρώτη, το βασικό στοιχείο είναι ο χρόνος ως μνήμη, ως ζωή, ως προσμονή. Γνωστές σε όλους μας από τη σχολική γραμματική είναι οι 3 χρονικές βαθμίδες, παρελθόν, παρόν και μέλλον, καθώς και οι αντίστοιχοι χρόνοι, συντελικοί, ενεστώτες και μέλλοντες. Δεν είναι όμως οι χρόνοι άψυχες και τυπικές φόρμες της γραμματικής, αλλά κρύβουν μέσα τους πολλή ποίηση. Και αυτή η ποίηση της γραμματικής κατευνάζει την υπαξιακή αγωνία για το χρόνο που ρέει και φθείρει. Ακολουθούν οι σχετικοί στίχοι. Ο ενεστώτας, ανάμεσα στο μέλλον και στο παρελθόν, στο άνοιγμα αυτού του χάσματος, βαρκάρης μικρού θαλασσίου περάσματος. Ο παρακείμενος εξασφαλίζει στην αβαγισμένη του παρόντος στιγμή τη διάρκεια που της αναλογεί. Και ο μόνος αληθινός χρόνος, το πανταχού παρόν, η ζωή. Ο μέλλοντας, ο καθρέφτης μας είναι, αντίλαλος και ηχό. Ακόμη προσδιορίζεται και η μνήμη ως η γνηλάτης που ακολουθεί, ίχνη παρόντος που απέδρασε. Και η προσμονή, σε ποια χρονική βαθμίδα ανήκει. Εν τέλει και οι 3 βαθμίδες δεν είναι ούτε αυτόνομες, αλλά συμφύλλονται ξεδιάλειπτα μέσα μας. Τα θέματα της δεύτερης ενότητας, η αρχή της απροσδιοριστίας στην ερωτική διαλεκτική, προέρχονται από προσωπικά βιώματα, αρνητικές εμπειρίες, υποσχέσεις, ανεκπλήρωτα όνειρα, όσα ήθελε και δεν έγινα ή δεν μπόρεσε να κάνει τη δυσκολία της συμβίωσης, λάθη, τη φαινομενική όψη των πραγμάτων, το κεντρί που πονάει. Έτσι ζητάει συνδετηράκι, για να συγκροτηθούν μαζί το γέλιο με το αστείο, το δάκρυ με το αντίο, πρόσωπα, υποσχέσεις, βλέμματα, διαθέσεις. Και διαλυώσουν μέσα μου τα πάντα σκορπισμένα. Σε ένα άλλο ποίημα, στο κεντρί διαφαίνεται πως το ευτελές πολλές φορές είναι πιο ανθεκτικό, ύπουλο, δεν εκτιμάται σωστά και διαλύει σχέσεις, καταστάσεις, πράγματα. Αλλού δηλώνει πως το παρολίγον πλησίασε τόσο την ευτυχία όσο και τον αφανισμό. Αυτό το παρολίγον το ερμηνεύει ως δαίμονα καλής τύχης που τη ζωντανεύει κάθε φορά την αναγεννά. Αυτό το παρολίγον με ηρωνική διάθεση αξίωσε στην ποιήτρια το βάθος. Αλλά και αυτό το βάθος το υποψιάζεται ως παρολίγον με περιπεκτικό ηρωνικό ύφος. Για το μυσταγωγή πόνι θα μπορούσε να λεχθεί πως αποτελεί και την πορεία της ποιήτριας. Συνειδητοποίησε την υφή αυτού του κόσμου. Ένα μονοπάτι που όλοι το διαβαίνουμε και που μας διδάσκει τη λογική, την ανάγκη, το μέτρο. Μέτρο με την έννοια της φιδού σε οτιδήποτε και της προσεκτικότερης ανάγνωσης του κόσμου. Στο ζήτημα αρχής αναφέρεται στον χωρισμό, όπου μεταφέροντας κάποιες αρχές της φυσικής επιστήμης, τις ανθρώπινες σχέσεις, διαπιστώνει πως αυτές διέπουν και την ανθρώπινη ζωή. Σύμφωνα με τη θεμελιώδη τραγική αρχή της θερμοδυναμικής ισορροπίας, όταν κάθε δυναμικό έχει πια ξοδευτεί, θεωρείται κατάσταση νεκρή. Η δυναμική των σχέσεων ξοδεύεται. Και έτσι ο χωρισμός προκύπτει ως ζήτημα αρχή. Κάπου αλλού αναφέρει πως τις σφάστηκτες αποσκευές, δηλαδή αισθήματα, εξομολογήσεις, μεταμέλειες που δεν εκφράστηκαν, προκαλούν πόνο που δεν ενηλικιώνεται. Όλα λοιπόν αυτά τα θέματα μετασχηματίζονται ποιητικά και διαμέσου της ποίησης επιζητείται η λύτρωση. Στην τρίτη ενότητα, οι μαγνητικές δυνάμεις των λέξεων και η αισθητική κομψότητα της σχετικότητας εντάσσονται ποίηματα πιο φιλοσοφικά, στοχαστικά και με φιλολογική χρειά. Θεματικός της πυρήνας είναι η γλώσσα. Τα όρια του κόσμου είναι τα όρια της γλώσσας μου, είπε ο φιλόσοφος. Αλλά αυτά τα όρια, η ποίηση έχει τη μαγική δύναμη να τα επεκτείνει μέχρι το απότατο βάθος. Οι λέξεις, πανάρχιες γιαγιάδες, το βασικό δομικό υλικό της ποίησης, παρομοιάζονται με τις απαστράτουσες πέτρες, όπου όπως και αυτές σε βοηθούν να περάσεις στο ορμητικό ποτάμι, έτσι και οι λέξεις βοηθούν να κατανοείς κάπως το ανεξήγητο. Δεν είναι μόνο γράμματα, αλλά ζώσες πραγματικότητες που νοηματοδοτούνται όταν βιώσουμε καταστάσεις. Πιο φιλοσοφική χρειά έχει ο Γοργίας. Μέσα από το ποίημα εκφράζεται ο σκεπτικισμός για το αν μπορεί να γνωρίσει ο άνθρωπος την ουσία, την αλήθεια των πραγμάτων. Ύστερα από μια εσωτερική διαργασία για το τι μπορούμε να ξέρουμε για τούτο τον κόσμο, η ποιήτρια καταλήγει στο συμπέρασμα πως ίσως ο κόσμος να μην είναι παρά ένα πυκνοκατοικημένο τίποτα μέσα στο μυαλό μας. Και εν τέλει, παρά την υπαρκτή αδυναμία, ο άνθρωπος καμώνεται ή έχει την αυθαρέσκεια πως τα γνωρίζει όλα. Μόνο που τα μέσα με τα οποία αντιλαμβάνεται τον κόσμο είναι απατηλά, όπως τα ισχυριζόταν και ο σοφιστής Γοργίας. Στην Πινελιά επικαλείται το Θεό λέγοντας πως το γαλάζιο που ξοδεύει δεν μας παρηγορεί για τη μαύρη πινελιά που σκιάζει την ανθρώπινη ύπαρξη,
γεμίζοντάς την δέος για το φυσικό της τέλος. Η οπτική της τελευταίας ενότητας, 7 ποίηματα για μια σοφίτα, ένα κούμαρο και μια επανόρθωση, είναι αισιόδοξη. Άλλωστε και η ποίηση οφείλει κάποτε και αυτή μια επανόρθωση, εννοώντας ότι μπορεί να καταπραίνει, να προκαλέσει χαρά. Το έβλημα της ποιήτριας για να εκφράσει τη νέα της ψυχική διάθεση είναι η σοφίτα. Με ερωτική χρειά, μέσα στη σοφίτα η αγάπη οριμάζει και παρομοιάζεται σαν το λωτό που οριμάζει από τους κοιμούς της Ιδονής. Η αροκάρια εκστατικά παρακολουθεί τα αρωτόλογα, απλώνοντας τα κλαδιά της στον ήλιο το ζωογόνο, όπως άλλωστε και ο έρωτας. Και ο άγγελος της στέγη, της σοφίτας, άγρυπνά με τους ερωτευμένους. Διαβάζοντας τα ποίηματά της, εμφανίζει ήπειρες επιδράσεις από σπουδαίους ποιητές, όπως ο Καβάφης, ηρωνικό δεικτικό σχόλιο, η Δημουλά, πικρό σχόλιο, πόνος του έρωτα, ύφος, Σεφέρης. Καμιά αντίρρηση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τη φιλολογική σχεδή της ποιήτριας. Όμως οτιδήποτε και αν δέχθηκε, το έχει μετασχηματίσει γόνιμα σε δικό της ποιητικό προϊόν. Εδώ ολοκληρώνεται η πρώτη ποιητική συλλογή της, Χρύσα στα Ρούχη, που με το δικό της ποιητικό λόγο, αφομοιώνοντας γόνιμα στοιχεία από την πλούσια ποιητική μας παράδοση, κατέθεσε τον πλούσιο ψυχισμό της. Έτσι, μέσα από αυτά, αναδύονται οι προβληματισμοί, οι σκέψεις που απασχολούν την ποιήτρια και που έχουν να κάνουν με τον ίδιο τον άνθρωπο και κωδικοποιούνται με την ποιητική λειτουργία της γλώσσας σε κείμενα, σαν δάκρυα μαστίχας ή ρετσινιού που ευωδιάζουν. Και καιγόμουν, κατάλαβα πως την ώρα που ο πόνος φουντώνει δεν γράφονται παρά θρήνη. Την ώρα πάλι που ο πόνος βίνει δεν γράφονται παρά χρονικά. Την ήσυχη όμως ώρα εκείνη και στοχαστική που ο πόνος, αποκαμωμένος και σιωπηλός, σαν άλλη φωτιά κι αυτός, καταλαγιάζει και χωνεύει, μπορεί να γράφονται και ποίηματα. Περισσότερο από όλα στη ζωή υπήρξα παρολίγο. Παρολίγο έλειψε να γίνω ευτυχισμένη. Το μίσησα ως παράλογο αυτό το παρολίγο. Αλλά και να αφανιστώ έλειψε παρολίγο. Ως λελογισμένο τότε το παραδέχτηκα. Ένα παρολίγο, παραμονεύοντας δολίως, μα όχι και δίχως χάρη, συχνά με προλαβαίνει. Με ξαναρίχνει πίσω στη ζωή, γλιτώνοντάς με από την αιχμηρότητα της πλήξης που προκαλούν τα αποκτηθέντα. Το ερμηνεύω υποφελώς, ως δαίμονα τύχης καλής, που με την παρολίγον άκακη ηρωνική διάθεσή του με άφησε ακτήμονα, αλλά μ' αξίωσε το βάθος. Και υποψιάζομαι παρολίγο κι αυτό. Thank you.
διανυκτερεύσεις. Θα σου μαρτυρήσω πανάρχες για γιάντες λέξεις. Εδώς και δίκη. Και όναρ, όνειρο δηλαδή. Και όαρ, μην τρομάζεις, σύντροφος πάει να πει. Γιατί το ταξίδι, σε ξεγελά το φως, νύχτα γίνεται και πλάι σε βραχώδεις ακτές. Γι' αυτό κρατήσω από τις λέξεις. Πλέξε γερά, χέρια και πόδια, ανάμεσα στις συλλαβές που, σαν φάρι άγρυπνοι, ευσυνειδήτως διανυκτερεύουν από εποχές πολύ παλιές. Προσοχή πάντως τα λάθη μου. Τα τακτοποιώ στο σιτάρι των ανεπαρκειών μου, πλάι στην κολάσιμη αμεριμνησία. Ελέγχω το χώρο, υπάρχει ακόμα αρκετός. Κλειδώνω με τη συμφιλίωση και πιστεύω με το κλειδί στην επιοίκεια. Ο παιδαγωγός πόνος αναλαμβάνει τα υπόλοιπα. Στην επικοινωνία και μας έβγαλε κατευθείαν στη σιωπή. Δρόμος ταχείας φυγής, διαφυγής, αποφυγής. Μετά όλα ήταν εύκολα. Η σιωπή. Ω, η σιωπή. Ο άδειος χώρος με τις νοητές ανέσεις. Τα απελπισμένα νεύματα ναυαγού που κανείς τελικά δεν έσωσε. Και αποδείξαμε, ελαφρά τροποποιώντας, το αξίωμα. Η σιωπή. Συντομωτέρα πάσης άλλης οδού. Και δι το στερητικό. Το α και δι το στερητικό, η πλέον διακριτική εκδοχή του ανυποχώρητου, ως μόριο προθεματικό και αχώριστο, εν συνθέση με τα λέξεων άτοπων, αληθές και άφατων, των οποίων μεταβάλλει άσκοπων, ατυχές και άωρων, κατά διαφόρους τρόπους τη σημασία, εκφράζει έλλειψη, στέρηση και απουσία. Απροετοίμαστη όσο και αν προσπαθώ, με πετυχαίνει πάντα η ζωή και άοπλη εκτός των τυχών, με συντρίβει ολοσχερός, με
με το υπεράνω κάθε υποψίας, κυρίως λόγω συντομίας, α, και δίτως θερητικών. Πάλι, κρατώ τις αποστάσεις μου από την εποχή της αηφόρου ανάπτυξης και δεν κατεβαίνω πια στην αγορά. Και τη διάταξη των διαψεύσεων πραγματικότητα και αλήθεια. Δεν είναι τόσο γιατί αργώ να καταλάβω, όσο που δεν αντέχω να παραδεχτώ. Γιατί ποιος με το ανεπανόρθωτο, ποιος με το διαρκώς αναιρούμενο, εύκολα να μετριέται. Μαεστρία το προσωρινό, που και οι ίδιοι το νομίζουμε για μόνιμο. Την ελιά. Θεέ μου, όσο γαλάζιο κι αν ξοδέψεις, στο λέω, δεν θα παρηγορηθούμε, επουδενή, για τη μικρή μαύρη πινελιά που σου ξέφυγε. Ξέρεις, ο δρόμος υπάρχει μόνο και μόνο για τον ταξιδευτή του. Αν δεν μ' αγαπάς, γίνομαι αδιαπέραστη και πυκνή.
Που πάει να πει, δρόμος που διαλέγεις, να μην τον περπατήσεις πια. Αφού ξέρεις, δεν υπάρχει δρόμος χωρίς τον ταξιδευτή του. Κρύπτη, υπάρχουν σκέψεις φτιαγμένες από δάκρυα, που δεν τους δόθηκε ποτέ η χάρη να διαλυθούν σαν λόγια στον αέρα. Και λιμνάζουν μέσα μας σε επίλεκτη εσοχή του κορμιού, σαν δάκρυα μαστίχας ή ρετσινιού που ευωδιάζουν. Η επανόρθωση. Και αφού η ποίηση μας έμαθε πώς και γιατί να πονούμε, καιρός πια να μας μάθει και πώς και γιατί να χαρούμε. Οφείλει κάποτε κι αυτή μια επανόρθωση. Κιβωτός. Μες στη σοφίτα, με χυμούς απολύτως αφανής, οριμάζει μια αγάπη, σαν τον καρπό ενός λωτού, που οριμάζει από τους χυμούς της δικής μας ειδονής. Έξω από το ανοιχτό παράθυρο της μικρής σοφίτας, η αροκάρια, την αδιάφορη παριστάνοντας, παρακολουθεί εκστατικά, από ώρα, το πώς λέμε «σ' αγαπώ», το πώς «σε θέλω» και άθελά της ερωτεύεται και κάθε τόσο απλώνει προκλητικά κι αυτή τα κλαδιά της στον ήλιο. Κάποιες νύχτες στη στέγη της σοφίτας αγρυπνά μαζί μας ένας άγγελος και μοιράζεται μισός να αφουγκράζεται σιωπηλό τον ουρανό και μισός τον αναστεναγμό, τον ψήθυρο και τον σπασμό αφήνοντας να τον διαπερνά το γήινο και η χαρά. Με κόκκινο κρασί ή άλλοτε πάλι τσάι με γεύση για σεμί. Βλέμματα απαλά και απ' έξω να κρυφοκοιτάζει αροκάρια. Εθέρια έλαια, ροζ, ηλάνκ ηλάνκ και τρεις νομίζω σταγόνες νερολί. Στη στέγη άγγελος που ξενυχτά, αγγίγματα. Ήσυχο φως κεριών, ήχος έθνικ, όπως αρμόζει. Ένας όριμος λωτός. Και η σοφίτα, να, τις νύχτες, γίνεται πλωτή μικρή κυβωτός. Μας διασώζει. Συντίθεται του παρόντος από άπειρους, μικρούς, χρονικούς θανάτους, ακαριαίους. Κοίτε παρά, σε απώλειες άπειρες, σε τετελεσμένα και ανεπανόρθωτα. Κοίτε παρά, γιατί πώς αλλιώς παρακείμενος. Μέσα του παρόν συντελεσμένο, όμως παλούμενο ακόμη, σχεδόν ζωντανό, να, μόλις τώρα. Πάνω του ακόμα η μυρωδιά, η γεύση, η αφή. Ο ψήθυρος και η κραυγή, μόλις τώρα, ο χρόνος ο πιο κοντινός στη ζωή. Σ' αγαπώ, φεύγω, μείνε, αντίο, ο χρόνος ο πιο κοντινός στη μνήμη. Κοίτε παρά, σαν δίχτυ ασφαλείας, να εξασφαλίζεις τη συντελεσμένη, στην αβαγισμένη εκ του παρόντος στιγμή, τη διάρκεια από της αναλογή.
διάβρωση πετρωμάτων. Διέβρωσα πετρώματα σκληρά που καθρεφτήθηκαν αγέροχα στην ακινησία που μου επέβαλαν. Δυνάμωσα με σπάνια ορυκτά και όπως υπόγειο είδωρ που γίνεται αψί σαν του οφείλεται πέρασμα, χάραξα ρήγματα στην ακαμψία του βαθιά και, πάντως για μένα μην ανησυχείς, επέζησα τόσων διαψεύσεων. Γιατί η βροχή ο ήχος του γυρισμού είναι. Η ακατάληπτη γλώσσα της εναγώνιας επιστροφής της από τη φιλοπέγμονα κενότητα του ουρανού σαν να ξεκαθαρίζει κάπως τη νύχτα καθώς διηγείται την περιπλάνησή της σε ανυποψίαστους που τρομάζουν εύκολα και εύκολα απελπίζονται και από παλιά επινοούν τόπους, μορφές, ονόματα, ουρανός, θεός, γαλάζιο, επικίζοντας έτσι με νανουρίσματα το χάος, του σημέρευσή του. Έτσι απλά, για του κόσμου την αέναη μεταβολή και εν είδα ότι ουδέν είδα τόσο λιτά συντάσσοντας την πλέον έντιμη παραδοχή και τελικά, γενεοδορία πνευματικής απήθειας το πάντων χρημάτων μέτρων άνθρωπος και τόσο τολμηρά για τη σχετικότητα της αλήθειας ο Ηράκλητος, ο Σοκράτης και ο Πρωταγόρας, ο Σοφιστής με τρεις φράσεις μόνο και τόσο νωρίς. Ματαιότητας, σκαλίζω με μανία σκοπιμότητες. Τους προσδίδω κύρος και επιβολή και έναν αέρα μονιμότητας. Το άξιστο επιματέο αποθώ με το δεξί
και με τ' αριστερό το αδιάκριτο προστί και εξασφαλίζω αυταπάτες. Δημιουργώ κόσμους, συστήματα, πολιτισμούς, ενέχομες οφθαλμαπάτες. Αλλά αν δεν είσαι εδώ Κιχώτης, Σαλτιμπάγκος, ποιητής, στου κόσμου τα βαρέα και ανθυγινά, πώς να συγκαλύψεις ματαιότητα. Σύνδετα τόσα πράγματα, καλοκαίρια στις μικρές Κυκλάδες, με μελτέμια. Α, τα μελτέμια, μπορούν να τα σκορπίσουν όλα. Γι' αυτό μήπως σας βρίσκεται ένα. Απαραίτητος το χρειάζομαι για να συγκροτηθούν μαζί. Το γέλιο με το αστείο, το δάκρυ με το αντίο και πράγματα άλλα. Με ιδιάζουσα ροπή, πρόσωπα υποσχέσεις που ξεστρατίζουν εύκολα. Βλέμματα διαθέσεις, αν κάτι δεν τα συγκρατεί. Γι' αυτό μήπως σας βρίσκεται. Ανάγκη βλέπετε να εξασφαλιστεί έστω μια κάποια συνοχή. Γιατί αλλιώς μένουν μέσα μου τα πάντα σκορπισμένα ή, όπως λένε από παλιά, ατάκτως ερημένα. Γι' αυτό μήπως... Αρτζεντίνο. Με τρυφερή, κλειστή αγκαλιά για δυο, έτσι αρχίζει πάντα ένα αργεντίνικο ταγκό. Και πάμε με το βασικό. Και ύστερα τα ότσος, βήματα πλαϊνά, γάζο και μπολέος. Και τα μικρά στολίδια, στροφές, μπρος, πίσω, πλάι. Και βλέμματα, να κάνουνε παιχνίδια. Μέσα του χώρου τη διαλεκτική και το τακό σαν τη ζωή. Πάθος γεμάτο, συμφιλιώσεις και αναμετρήσεις. Εγώ, εσύ, σε μια λανθάνουσα συνενοχή με βήματα ετοιμόλογα σαν πρόσμενες προκλήσεις. Από τη βάση πάντα να περνάς. Μείνε στο κύκλο, μείνε. Στη μάρκα έχεις αφήνεια. Να αναπνέεις, μην ξεχνάς. Και να θυμάσαι, μια τρυφερή, κλειστή αγκαλιά δεν είναι πάντοτε γαλήνια. Και ένωνε προσαγωγούς. Μείνε σε ισορροπία, όπως ο Κάρλος ή Μαρία. Το βήμα σου στο χώρο του άλλου βάλε, σαν να πηγαίνεις μια εισβολή. Σαν πρελούδιο μικρό, σε ερωτική ιστορία. Και πάμε για φινάλε. Κι όπως αρχίζει,
με τρυφερή κλειστή αγκαλιά για δυο, έτσι τελειώνει πάντα ένα αργεντίνικο ταγκό. Μπόρεσε να πραγματοποιηθεί αυτή η παράσταση. Στις αρχές του καλοκαιριού είχα έρθει στη βιβλιοθήκη και άφησα δύο βιβλία, ένα για την βιβλιοθήκη και ένα για τον κύριο Χαλάτση, τον οποίο εκείνη τη στιγμή δεν είχα βρει εδώ. Λίγο αργότερα βρεθήκαμε όμως και συζητώντας ρώτησα αν μπορεί να γίνει μία παρουσίαση του βιβλίου σε αυτή εδώ την αίθουσα. Τη θεώρησα πολύ όμορφη, πολύ ζεστή, με τόσα βιβλία γύρω μας. Και οι όποιες έτσι μικρές δυσκολίες θα μπορούσαν με λίγη καλή θέληση να ξεπεραστούν. Πράγματι, ο κύριος Χαλάτσης, σαν άνθρωπος και αυτός του βιβλίου, συγγραφέας πολλών και καλών βιβλίων, ανταποκρίθηκε θετικά και ξεκίνησε αναζητώντας τους συνεργάτες του. Και έτσι βρήκε πρόθυμο τον κύριο Γιώργο Λαουρδέκη και τον κύριο Κώστα Δημόπουλο, οι οποίοι προθυμοποιήθηκαν να πάρουν μέρος και να παρουσιάσουν τα ποίηματα. Τους ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ. Στη συνέχεια αναζήτησε και βρήκε για τις απαγγελίες των ποιημάτων τον κύριο Κατσάμπα Γιώργο, ηθοποιό, την κυρία Σοφία Μάνιο, φιλόλογο, συνάδελφό μου, και την κυρία Κατερίνα Παπαδημητρίου, οι οποίοι ερμήνευσαν πάρα πολύ όμορφα τα ποίηματα και τους ευχαριστώ πάρα πολύ θερμά και αυτούς. Και στο τέλος όλα αυτά ήρθαν και έδεσαν βέβαια με την μουσική της κυρίας Ζιζής Κορκοτζέλου, η οποία με τόση ευαισθησία πλησίαζε τα ποίηματα και μπόρεσε με το ύφος του καθένα να ταιριάξει ανάλογα και κάποια μουσική που με ταιριάζει. Τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ, γιατί κανείς δεν με γνώριζε πραγματικά, ούτε και εγώ γνώριζα, παρόλο που έρχομαι πάρα πολλά χρόνια στην Αύπακτο, δεν γνώριζα ανθρώπους από την Αύπακτο, η οποία από ό,τι είδα έχει πάρα πολλές πνευματικές δυνάμεις μέσα της και ίσως απλώς δεν δίνονται πάρα πολλές ευκαιρίες αυτές οι δυνάμεις οι πνευματικές και να εκφράζονται και να εξωτερικεύονται. Και θα είναι ευχής έργων αν η πόλη με κάποιους τρόπους, θεσμούς ή οτιδήποτε μπορεί να κινητοποιήσει αυτές τις δυνάμεις που είναι τόσο χρήσιμες για όλους μας. Θα ήθελα επίσης να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους της βιβλιοθήκης που είναι πάρα πολύ ευγενικοί και πολύ πρόθυμοι και με την δικιά τους συνδρομή μπόρεσαν να αντιμετωπιστούν επίσης πάρα πολλά θέματα που κάθε τόσο προέκυπταν. Δεν ξέχασα κανέναν, είμαστε όλοι εδώ, έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπωσδήποτε, επειδή οι περισσότεροι είμαστε εκπαιδευτικοί, σκεφτήκαμε ότι θα ήταν καλό να φέρουμε σε επαφή τα νέα παιδιά με μια διαδικασία τέτοια που είναι σχετική με το βιβλίο. Και έτσι λοιπόν ο κύριος Δημόπουλος κάλεσε τρεις μαθήτριές του, την μαθήτρια Νικόλ Σουλτανίδη, την Αμαλία Φραγκούλη και την Εύη Κλιτσίκα, οι οποίες νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ καλές, παρόλο που ήταν παιδιά και είχαν ένα τρακ,
Και εκ μέρους όλων, νομίζω, τους ευχόμαστε και καλή δύναμη, γιατί είναι στην τρίτη ηλικίου, και καλή επιτυχία στις επιδιώξεις τους. Λίγα λόγια, μερικές σκέψεις έτσι για ό,τι τέλος πάντων περνάμε, για να αναπτυχθεί, πιστεύω, ισορροπημένα μια κοινωνία και να πατάει γερά στα πόδια της, πρέπει εκτός από τον υλικό τομέα να αναπτύσσει και το πνευματικό. Η δική μας εποχή, αλλά και η κοινωνία μας, παρέλειψε να το κάνει αυτό και βαδίζει έτσι τρικλίζοντας και κάθε τόσο βλέπουμε να πέφτει. Δόθηκε μεγάλη έμφαση στην υλική ανάπτυξη και καμιά στην πνευματική. Και αυτή η έλλειψη πνευματικότητας και γενικότερα πνευματικής ανάπτυξης είναι ορατή και αισθητή σήμερα, πολύ περισσότερο από άλλοτε. Σήμερα που έχει καταρρεύσει η οικονομία μας, την κυριολεξία, ο άνθρωπος δεν έχει πια από πού να κρατηθεί. Ιδίως γιατί δεν φρόντισε παράλληλα να αναπτύξει αντίρροπες δυνάμεις που θα μπορούσαν να τον κρατήσουν σε κάποια ισορροπία. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες προβληματιζόμαστε και αναζητούμε όλοι λύσεις που δεν είναι άλλες τελικά από την παιδεία, τον πολιτισμό, την πνευματική καλλιέργεια. Γιατί οι πνευματικά αναπτυγμένοι λαοί, ακόμα και στα δύσκολα, δεν χάνονται. Θα ήθελα να σας πω για την ποίηση που πολλοί έγκριτοι, αλλά και μη διανοητές, έχουν διατυπώσει διάφορους ορισμούς. Εγώ δεν θα το κάνω. Αλλά θα ήθελα να σας πω ότι τα ποίηματα είναι η άλλη άκρη του γεφυριού που σας πετάω να τη στερεώσετε στη δική σας όχθη. Ακόμη και αν κανείς δεν περάσει το γεφύρι, είναι όμορφο να ξέρουμε ότι υπάρχει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας. Μητροπολίτης μας, ως πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης, συχνά μου έλεγε να βρω τρόπος να φέρω τον κόσμο στη βιβλιοθήκη. Άρχισα λίγο συμβαλμιότητα, τέλος πάντων πιστεύω ότι το προσπάθησα. Θα θέλατε να μας πείτε λίγα λόγια να κλείσουμε. Έχει εκεί μικρόφωνο. Θεωρώ μεγάλη τιμή, διότι είμαι όχι απλώς Μητροπολίτης στην Επισκοπή αυτή στη Μητρόπολη, στην πόλη, αλλά και είμαι πρόεδρος του Συμβουλίου της Απορρευτικής Επιτροπής της παρούσης βιοθήκης και έχουμε τη δυνατότητα εδώ να καλλιεργούμε τα γράμματα, να καλλιεργούμε την παιδεία και αυτή η βιβλιοθήκη, και το νομίζω και το θέλω, να γίνει η πνευματική καρδιά, η πολιτιστική καρδιά, η οποία θα στέλνει το αίμα της σε όλη την κοινωνία για να την αναμορφώσει, γιατί όπως είπε προηγουμένως η κυρία Χρύσα Τσαρούχη, δεν μπορεί να στεκόμαστε μόνο στον ελληνικό πολιτισμό, αλλά θα πρέπει να έχουμε και τον πνευματικό και πολιτιστικό πολιτισμό, γιατί αλλιώς μεγαλώνει ένα πόδι και το άλλο παραμένει αδρανές και επομένως ο άνθρωπος είναι χολός. Έλεγα πάντοτε στον κύριο Χαλάτση ότι πρέπει να καλλιεργήσουμε αυτό το πνεύμα, να κάνουμε αυτή την βιβλιοθήκη σαν μια καρδιά, που εδώ να γίνονται συζητήσεις, να γίνονται παρουσιάσεις έργων και συζητήσεις, ώστε να δημιουργείται και επικοινωνία μεταξύ τόσο πολλών πνευματικών ανθρώπων που υπάρχει σε αυτόν τον τόπο. Μέσα σε αυτή την επιθυμία μου έγινε αυτή η εκδήλωση απόψε, που ήταν πάρα πολύ ωραία, κατανοητική και μπορέσαμε να συζητήσουμε λίγο στο θέμα της ποίησης. Βέβαια, ασχολούμαι και λίγο με την ποίηση, πέρα από τα συγγράμματα μου. Δεν έχω εκδώσει ακόμη ποιητικές συλλογές, αν και τις έχω στο αρχείο μου. Και μάλλον υποθέτω ότι, και είπα στους συνεργάτες μου, να τις δημοσιεύσω μετά το θάνατό μου, δεν ξέρω γιατί, υπάρχει κάποιος σκοπός. Καλλιεργώ λίγο αυτό το θέμα και καταλαβαίνω ότι ο ποιητής είναι πράγματι ποιητής και δημιουργός. Στη θεολογία λέμε ότι ο λόγος αποκαλύπτεται κρυπτόμενος και κρύπτεται φανερούμενος. Νομίζω ότι η ποίηση έχει αυτό το χαρακτήρα και την ποίηση την οποία ακούσαμε σήμερα και εγώ τουλάχιστον έτσι που την καταλάβαινα ένιωθα ότι ήθελε κάτι να μας πει και μας είπε πολλά αλλά ήθελε και πολλά να κρύψει. Και είναι κρυμμένα πάρα πολλά μηνύματα μέσα αυτή την ποίηση. Στη θεολογία πάλι λέμε ότι υπάρχει η αποφατική θεολογία
η οποία, όπως ακριβώς λέμε, είναι απόκεφη μη, αρνούμε να χαρακτηρίσω, αρνούμε να προσδιορίσω, και υπάρχει και η καταφατική θεολογία. Αλλά ενώ υπάρχει και αποφατική και καταφατική θεολογία, ταυτόχρονα η καταφατική θεολογία έχει στοιχεία αποφατισμού και η αποφατική θεολογία έχει στοιχεία καταφάσεως. Και η συμβολική θεολογία έχει σύμβολα, αλλά τα σύμβολα αυτά εκφράζουν μια πραγματικότητα. Αυτό το βλέπουμε και το άκουσα σήμερα στην ποίηση. Η κυρία Τσαρούχη είναι, από ό,τι κατάλαβα, ακούσαμε και 2-3 νομίζω το καλοκαίρι στην εκδήλωση που κάναμε, ποίηματα, από ό,τι κατάλαβα και από ό,τι άκουσα, και έτσι είναι, είναι φιλόλογος. Και αυτό φαίνεται στα ποίηματά της. Φιλεί το λόγο. Αλλά ταυτόχρονα μπορώ να πω ότι είναι και φιλολόγος. Λέγει περί του φίλου. Ο εαυτός της ένας φίλος είναι. Και λέγει περί του εαυτού της. Δουλεύει στον εαυτό της. Εργάζεται, μπαίνει μέσα, κουβεντιάζει. Κάποτε ο φίλος αυτός γίνεται και εχθρός. Κάποτε είναι αδυσόπιτος εχθρός. Η αγάπη πολλές φορές μετατρέπεται σε μίσος και έχθρα. Αλλά χρέος του ποιητού είναι και την έχθρα να την κάνει φιλία. Ο πατήρ Παΐσιος και ο πατήρ Πορφύριος, δύο μεγάλοι άγιοι σήμερα, που έζησαν πριν λίγα χρόνια, έλεγαν ότι για να είναι κάποιος καλός χριστιανός πρέπει να είναι ποιητής. Δεν μπορεί να είναι καλός χριστιανός εάν δεν είναι ποιητής. Από την άποψη δεν μπορεί να είναι καλός χριστιανός εάν δεν έχει έμπνευση. Η έμπνευση είναι εκείνη που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο. Άνθρωπος χωρίς έμπνευση είναι παρολίγον άνθρωπος. Ευχαριστώ. Παρακαλώ τον συνάδελφο τον Δημήτρη τον Παυλοχρήστο να αφήνει μια προθέση στην κυρία Τσαρούχη. Η Κατερίνα της Ζωγιού να δώσει την κυρία Ζιζή Κορκοτζέλου. Η Καπριανή της Αυτοκούλου να δώσει την κυρία Μάνιο, στην κυρία Σοφία Μάνιο που απήγγειλε το σώμα. Παρόλο που δεν είναι επαγγελματίας. Κάτι, τι έχει. Υπάρχουν κάποια λιωτάκια, λίγο κρασάκι, έτσι για να. Ωραία.